16ο Πρέβεζα Jazz Festival, 8, 9 και 10 Ιουνίου. Οι καλύτεροι εκπρόσωποι της jazz σκηνής από Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Αυστρία και Νορβηγία συναντούν τον εκρηκτικό τρομπετίστα Θείο Κρόκερ από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρώτη του συμμετοχή στο φεστιβάλ σε ένα τριήμερο μουσικής απόλαυσης. Μαζί τους συμπράττουν οι δικές μας Μαρίνα Σάτι και Φωνές και Κατερίνα Ντούσκα. Συμμετοχή Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας και Αποστόλης Βακελάκης. Δέκατο έκτο Πρέβεζα Jazz Festival, 8, 9 και 10 Ιουνίου, στο παραλιακό πεζοδρόμο της Πρέβεζας στις 9 το βράδυ. Θα είμαστε όλοι εκεί. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και όπως ήδη σας έχουμε προλογίσει, η κυρία Μαρίνα Σάτι είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Να την καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κυρία Σάτι. Καλημέρα. Γεια σας, τι κάνετε? Κυρία Σάτι, είμαστε εδώ. Ξεκινάει σήμερα το Πρέβεζα Jazz Festival. Την Κυριακή θα έχουμε την ευκαιρία να σας δούμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Καταρχάς, η καλοκαιρινή μας περιοδία ονομάζεται Γιάλα. Επειδή και εγώ είμαι από το Σουδάν, ήλπιζα να γίνει ένα σύνθημα να μπορέσει να προσκαλέσει και τον κόσμο σε αυτό το πάρτι που φτιάχνουμε, το World Party όπως το λέω εγώ. Εντάξει, βρισκόμαστε σε μια φάση πιο ανανεωμένη. Είμαστε με τις Φωνές, το πολυφωνικό group, το κοριτσίστικο, το γυναικείο που τραγουδάμε μαζί εδώ και 2 χρόνια. Μια καινούργια μπάντα, ο ήχος είναι αρκετά πιο ηλεκτρονικός, πιο dance θα μπορούσε να πει κανείς, πιο σκληρός ας πούμε ήχος. Το που είναι κάτι που το οραματιζόμουν χρόνια, απλώς δεν είχα καταφέρει να το πετύχω ακριβώς έτσι όπως το φανταζόμουν. Υπάρχει ένα show, υπάρχουν χορογραφίες γενικώς εμπνευσμένες από όλες τις κουλτούρες, υπάρχουν κοστούμια εντυπωσιακά, χρωματιστά. Αν θα έχετε δει και την αφίσα μας που έχουμε δημιουργήσει, έχει έτσι ένα αρκετά έντονο εικαστικό και μπλέκει πολλές τάσεις και πολλά χρώματα. Οπότε, κυρία Σάτι, να περιμένουμε στην Πρέβεζα να ακούσουμε καινούρια δουλειά σας και καινούρια. Και καινούρια, ναι, και παραδοσιακά τραγούδια από όλο τον κόσμο, αλλά έτσι με ένα πιο σύγχρονο τρόπο δοσμένο, πιστεύω. Και πιο pop, ας πούμε, τραγούδια. Γενικά έχω κάνει μια έρευνα αρκετά μεγάλη τα τελευταία χρόνια από πάνω σε καλλιτέχνες ας πούμε, που κάνουν κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνω και εγώ από άλλες χώρες και έχω συλλέξει ας πούμε, έτσι, τα αγαπημένα μου τραγούδια, κάποια από το Ισραήλ, κάποια από τη Γαλλία που έχουν έτσι αυτό το κοινό στοιχείο ας πούμε, της παράδοσης και του έντονου ρυθμού. Αυτό, καταλήξατε σε αυτό το προσωπικό ύφος, κυρία Σάτι, γιατί οι περγαμηνές σας και οι σπουδές σας και όλα αυτά μπορεί να κάνουν και κάποιους άλλους μουσικούς στην Ελλάδα να κοκκινίζουν λίγο. Η αλήθεια αυτή είναι. Παρ' όλα αυτά, εσείς καταλήξατε πηγαίνοντας προς τα εκεί, φαντάζομαι πρέπει να αγαπάτε και την pop ταυτόχρονα, πέρα από τις σπουδές σας, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, εγώ μεγάλωσα ακούγοντας R&B, soul, hip hop. Pop εννοείται, εντάξει. Και κάποια στιγμή έχω πει, άκουγα και metal και rock όταν ήμουν στο Λύκειο, εντάξει, σε φάση. Ωραία, σωστά. Που έκανα την επανάσταση μου και εγώ. Και στη συνέχεια όλη αυτή η ήχη, ας πούμε, οδήγησα στη jazz. Δηλαδή, εγώ στην ουσία στο Berkeley που πήγα και σπούδασα τη jazz μουσική, αυτή ήταν η αναφορά μου. Και επειδή όταν ήμουν στην Αμερική, αισθανόμουν, ας πούμε, ότι και στο περιβάλλον μου χρειαζόντουσαν κάτι πιο προσωπικό από μένα να καταθέσω. Δηλαδή, η jazz μουσική στην ουσία είναι η δική τους παραδοσιακή, είναι η δική τους παράδοση. Οπότε, μου ζητούσαν να φέρω στοιχεία, ας πούμε, από τη δική μου παράδοση και εγώ δεν είχα ασχοληθεί ως τότε, ούτε με τα αραβικά, ούτε με τα ελληνικά. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, στην Αμερική άρχισα να ανακαλύπτω αυτούς τους ήχους και αυτά τα στοιχεία. Και η jazz, ας πούμε, μετασχηματίστηκε σε world jazz, δηλαδή άρχισα να συμμετέχω σε τέτοια σχήματα και να κάνουμε περιοδία ας πούμε, στην Αμερική με αυτούς τους ήχους. Και το world jazz μετασχηματίστηκε σε world. Και εν τέλει, ας πούμε, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, άρχισα να ακούω και ελληνικά και αραβικά και να συγκινούν πολύ αυτά. Και βγαίνει αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα, το οποίο από ό,τι φαίνεται το αγαπάει πάρα πολύ και ο κόσμος. Ναι, έχει να δούμε. Εντάξει. Πάντως για μένα, επειδή ξέρω ότι και το φεστιβάλ που θα παίξουμε είναι ένα jazz φεστιβάλ,
Εντάξει, νομίζω κάθε από εμάς αντιλαμβάνεται ότι πλέον η jazz και ο κώδικας αυτός είναι λίγο διαφορετικός από το πώς ήταν η παραδοσιακή jazz, ας πούμε, της Αμερικής του 30 και του 40. Για μένα η jazz μουσική στην ουσία υποδηλώνει και ορίζει μια ελευθερία στον τρόπο έκφρασης, την πολυρυθμία, τα πολλά διαφορετικά στοιχεία που μπορούν να μπλέξουν μεταξύ τους, τον αυτοσχεδιασμό. Οπότε πιστεύω ότι και αυτό το πλαίσιο, ας πούμε, θα μας ταιριάξει, πιστεύω και ελπίζω. Ωραία. Σας περιμένουμε λοιπόν. Ξέρουμε ότι είστε καθοδόν για το αεροδρόμιο, να μην σας... Ναι, πηγαίνουμε στην Κύπρο σήμερα. Mm-hmm. Αύριο παίζουμε στην Αθήνα, στο mm-hmm. Athens Pride. Και την Κυριακή το πρωί θα ξεκινήσουμε να έρθουμε και προς τα μέρη σας. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια. Κακοκαίρια και στη μοναξιά, αν ποτέ να